Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το κλειστό του Λάβρος Κατσόνης. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Real Madrid με τους Αλαντάλων. Τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της σεζόν για το δεύτερο όμιλο της bronze κατηγορίας. Η Real Madrid θα ξεκινήσει με τις μπλε εμφανίσεις με Γαριφάλου, Πλάκα, Χατζιγνατίου, Ιφτιχάρ και Ρούκι, ενώ η Αλαντάλων με τις άσπρες εμφανίσεις με Γιρούκι, Κτενίδη, Σεφέρι, Αθανασάκο και Μαρκοπουλιώτη. Όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Κτενίδης και Γαριφάλου στην πρώτη μάχη του αγώνα. Νικητές η Αλαντάλων, ο Σεφέρης θα βγει νικητής, θα σηκωθεί στο lay-up αστοχή όμως. Στην πρώτη φάση του αγώνα. Και τώρα η Real Madrid βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας. Δεν θα αλλάξει κάτι, είτε κερδίσει είτε χάσει. Σήμερα θα παραμείνει στη 10η θέση. Ο Ιφτιχάρ και το στόπ του Αθανασάκο εκεί. Πολύ καλή άμυνα. Την άλλη άκρη τρέχει. Ωραίο το τελείωμα από τον Κτενίδη. Ανοίγει το σκορ. Μπάλα τώρα ο Πλάκας, θα πατήσει για τρεις, δεν σκοράρει. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχαν επικρατήσει Αλαντάλων δύσκολα, το 55-49. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και αν κερδίσουν θα παραμείνουν σε αυτή. Αν χάσουν, ίσως μπλέξουν ακόμα και σε σενάριο τριπλής ισοβαθμίας με Γιουγκοπιάστηκα και Μάτσαμς. Οπότε πρέπει να φανεί εκεί το τελικό της πλασάρισμα. Τρίποντο τώρα του Μαρκοπουλιώτη για το 0-5. Ξεκινούν καλά οι Αλαντάλων. Και τώρα στην μπάλα ενώ η Ιφτιχάρ δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι μπλε. Παραλίγο το λάθος πιέζει ο Σεφέρης. Εκείνος βγάζει την μπάλα. Ιφτιχάρ βλέπει το Χατζηγνατίου στο πλάι. Κρατάει εκείνος η πάσα, δεν είναι καλή. Κλέβει ο Αθανασάκος την μπάλα. Πάσα απέναντι Γιρούκης και Χτενίδης. Πάσα έξω, Αθανασάκος το πήρε για τρεις και το βάλε. Ξεκινάει καλά ο Άγης. Και η Αλαντάλων 0-8 το σκορ. Ο Ιφτιχάρ στην μπάλα. Να πάσα μέσα, Γαριφάλου υποδέχεται αυτήν ξανά στον Ομάρ. Ρούκης. Ο Πλάκας παίζει με πλάτη, δεν θα σκοράρει όμως. Το rebound ποιος, ο Σεφέρης μαζεύει. Αλλά γίνεται το λάθος, ο Γαριφάλου θα κλέψει, θα κάνει το λάθος και εκείνος όμως. Έχουμε μια διακοπή στη συνέχεια. Τον Αλαντάλων θα βγει ο Σεφέρης και θα πατήσει και για τρεις αμέσως στο τεπάζιο. Στην μπάλα τώρα ο Ιφτιχάρ τρέχει την ομάδα του. Πλάκας, ξανά ο Ιφτιχάρ, Χατζηγνατίου και Ρουκής. Ιφτιχάρ κρατάει καλή άμυνα του Σεφέρη ψηλά. Γαριφάλου με πλάτη χάζει έξω, ο Πλάκας εκτέλεσε, δεν το βάλε. Τώρα Τενίδης δίνει έξω στον Αθανασάκο. Σεφέρης, Αθανασάκος βλέπει το κόψιμο του Κτενίδη. Βγάζει έξω εκείνος. Μαρκοπουλιώτης περνάει ωραία στο close out. Πήρε φάουλ. Μετράει το καλάθι. Όχι, δεν μετράει. Χαμηλά γίνεται το φάουλ. Ο Γιρούκης και ο Μαρκοπουλιώτης. Αθανασάκος και Σεφέρης. Κατάει την μπάλα. Θα παίξει ο ίδιος με αντίπαλο τον Ιφτιχάρ. Με πλάτη.
θα περάσει μέχρι το τέλος, σηκώθηκε, πήρε το φάουλ, τελείωσε δύο βολές. Μέσα πρώτη βολή. Μία στις δύο μπήκε νωρίτερα ο Δημήτρης μέσα. Η μπάλα είναι για τους Αλαντάλλων και συγγνώμη για τη Real Madrid. 0-9 το σκορ, για να δούμε αν θα σκοράζουν τώρα οι μπλε. Στη χάρτη Χατζηγνατίου. Η χάρτο πήρε, δεν το βάλε. Και τώρα Μαρκοπουλιώτης. Και σε φέρεις, θα πάνε σε μεγάλη επίθεση οι άσπροι. Μαρκοπουλιώτης. Γυρούκης. Ο Μαρκοπουλιώτης το πήρε για τρεις, δεν σκοράρε. Το ανοιχτό γήπεδο ξανά η Real Madrid, η Φτιχάρο ωραία, η πάσα, ο Πλάκας από κοντά δεν πετυχαίνει καλάφι. Και τώρα τρέχει ο Αθανασάκος γρήγορα στην άλλη άκρη. Μαρκοπουλιώτης, Αθανασάκος και τώρα η πάσα πάει στον Πτενίδη. Κρατάει εκείνος, το σποιήθηκε, έβγαλε έξω σε Πέρης και Αθανασάκος για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Τρέχει ο Ιφτιχάρ στην άλλη άκρη. Πλάκας. Ιφτιχάρ και Χατζηγνατίου το πήρε για τρεις. Δεν το βάλε. Μαζεύει ο Μαρκοπουλιώτης. Παραμένει το 0-9. Σεφέρης. Η πάσα ωραία μέσα. Χτενίδης δεν την υποδέχεται σωστά. Έγινε το λάθος. Τώρα στην μπάλα Χατζηγνατίου και Ρούκης. Πάσα πάει έξω. Ιφτιχάρ Χατζηγνατίου. Η πάσα στον Ιφτιχάρ. Ο Ρούκης για δύο. Άστοχος. Στον ευνηδιασμό τώρα τρέχει ο Σεφέρης. Παίρνει ωραία τα βήματα. Πετάει την μπάλα. Δεν πετύχει το καλάθι. Και τώρα Ιφτιχάρ. Πάει να περάσει, βγάζει έξω, Χατζηγνατίου από μέση απόσταση, άστοχος. Ούτε το πρώτο, τώρα το πρώτο καλάθι της Ρεμάλ. Αναλίγο το λάμος εδώ, σύνει την κατοχή, η άσπρη. Και τώρα Χτενίδης. Πάσα ωραία, Μαρκοπουλιώτης σηκώνεται και σκοράρει. Δεν 11 το σκορ, δεν έχουν πετύχει καλά ακόμα. Η μπλε, η Φτιχάρ, Χατζηγνατίου και Πλάκας. Βρίζει με πλάτη, βγάζει έξω. Ο Ιφτιχάρ από την κορυφή, άστοχος. Γρήγορη πάσα μπροστά του Γυρούκη. Παραλίγο το λάθος, κρατάει την κατοχή ο Σεφέρης όμως. Με μάχες εκεί τρομερές και πάλι βγάζει ο Ρούκης εκτός. Αλλαγές, Παπαδόπουλος και Αθανασιάδης στο παρκέ στις θέσεις Πλάκα και Χατζηγνατίου. Έχουμε και time out στο παιχνίδι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. 0-11. Παραμένουν χωρίς σκόρ οι μπλε, για να δούμε μετά τις αλλαγές τους αν θα πάρουν μια ψυχολογική ανάσα για να σκοράρουν και να βρουν το ρυθμό τους σιγά σιγά. Γυρούκης, ωραία κυκλοφορία εδώ, Πτενίδης. Υπάρχει φάουλ. Το γαριφάλι, χαμηλά και το φάουλ. Αναφέρει ο Πτενίδης για το Γυρούκι. Σεφέρης πατάει για τρεις. Δεν το βάζει. Στο ανοιχτό γήπεδο είναι ο Ιφτιχάρ.
διατηρεί την κατοχή και βλέπει τον Γαριφάλου. Ιφτιχάρ, Αθανασιάδης, κρατάει, σηκώθηκε για δύο και το έβαλε. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι. Και ήρθε από παίκτη από τον πάγκο για την Real Madrid. Ο Αθανασάκος και ο Γιρούκης τώρα. Αθανασάκος, Γιρούκης, το πήρε μόνος του για τρεις, άστοχος. Το rebound του παιχνίδι όμως επιθετικό. Μια κατοχή, 3 δευτερόλεπτα, ο Σεφέρης για 2 τώρα, αστοχή. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Αθανασιάδης στη συνέχεια. Απομένουν 2 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ιφτιχάρ είναι στην μπάλα. Κρατάει, σηκώθηκε για 2, δεν σκοράρε. Το rebound του Γαριφάλου όμως εκεί παρικαλήσια στην προσπάθειά του, πήρε το foul. Θα πάει στη γραμμή. Τώρα στην μπάλα είναι ο Φενίδης και αφήνει στον Αθανασάκο. Σε άμυνα ζώνης και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. 3-2 η Ρεμάλ, νομίζω 2-3 η Αλαντάνο, θα το δούμε και στη συνέχεια. Ο Μαρκοπολιώτης δίστασε για 3, σε βγάλε έξω. Σε φέρεις, περνάει δυναμικά, υπάρχει φάουλ. Στην αρχή της διεισδυσής του, χαμηλά προφανώς. Δεν έχουν άλλο ομαδικό να δώσουν. Οι μπλε πρέπει να προσέξουν. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου, Μαρκοπουλιώτης και Αθανασάκος. Τενίδης, υπάρχουν βήματα. Και τώρα Ρούκης και Ιφτιχάρ, Παπαδόπουλος, Αθανασιάδης, ωραίες οι τρίπλες, θα κλέψει αλλά με φάουλ ο Φενίδης. Δύο βολές. Σαν τον Ρεφ για την προηγούμενη απόφαση. Μέσα από την βολή τον Αθανασιάδη. Έξω η δεύτερη, προσπαθεί ο Γαριφάλου με το φόλο, δεν τα καταφέρνει όμως. Τενίδης, Σεφέρης, Αθανασάκος, Σεφέρης ξανά, το παίρνει από μακριά και το βάζει. Και τώρα Ιφτιχάρ, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου. Ο Ρούκης περνάει δυναμικά το στόπ του Μαρκοπουλιώτη, επιμένει όμως ο Ρούκης για τρεις, ο Παπαδόπουλος μέσα. Τελευταία δευτερόλεπτα, τα περισσότερα είναι για τους Αλαντάλων. Θα μείνει και καλά 2 δευτερόλεπτα για την Real Madrid. Το Σεφέρης έχει ψηλά, θα περάσει ωραία, βγάζει στο πλάι. Αθανασάκος πάτησε, δεν ευστόχησε. Το rebound του Ρούκη τρέχει, ο Ιφτιχάρ έπρεπε να σηκωθεί εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. 6-11 μπροστά οι Αλαντάλων, επανερχόμαστε. Δεύτερη περίοδος.
6-11 το σκορ. Το βασικό 0-11 των Αλαντάλων. Οι οποίοι τώρα έχουν στην πεντάδα τους νέο πρόσωπο, το Μένεγα, ενώ οι μπλε έχουν το Διαμαντόπουλο και το Μανίνα. Ο Διαμαντόπουλος σηκώθηκε τώρα για 2, δεν σκόραρε. Ο Μαρκοπουλιώτης και δίνει ένα φάουλ στη συνέχεια. Μείωσαν στη συνέχεια οι Αθανασιάδης και Παπαδόπουλος. Χαρακτηριστικό ότι είναι και οι δύο από το δεύτερο rotation, τον πάγκο. Ήρθαν οι δύο παίχτες, δεν είχε σκοράρει κανείς από τους βασικούς στο ξεκίνημα για τη Ρεμάλ. Για να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη περίοδο. Αθανασάκος, Σεφέρης, περνάει, ένα φλότερ σηκώθηκε και σκόραρε. Έξι-13 το σκορ. Στην παρένω Διαμαντόπουλος, Αθανασιάδης, πιέζεται. Περνάει για το ηχείο Μανίνα στην κορυφή, είναι άστοχος. Μια μεγάλη πάσα του Κτενίδη, υπέροχη τώρα. Θα σηκωθεί ο Σεφέρης και θα την τελειώσει. Έξι-15 μπαίνουν καλά στην δεύτερη περίοδο, όπως και στην πρώτη η άσπρη. Ο Αθανασιάδης τώρα και ο Διαμαντόπουλος. Άραξε την μπάλα, ο Αθανασιάδης για 2 μέσα. Το 15 τώρα ο Μαρκοπουλιώτης στην άλλη άκρη. Τενίδης, πάσα ωραία, Μαρκοπουλιώτης, δίστασε για 3. Σηκώθηκε για 2 τώρα, στόχισε. Στην άλλη άκρη ο Αθανασιάδης το πήρε για 2, δεν το βάλε. Το Σεφέρης τώρα στην μπάλα. Τενίδης, Σεφέρης, Μένεγας, Μαρκοπουλιώτης, άστοχος, το rebound Τενίδη όμως επιθετικό, σηκώνεται, δεν είναι καλό τελείωμα. Διαμαντόπουλος και Χατζηγνατίου τώρα περνάει, σηκώνεται, δεν σκοράρει. Τώρα ο Αθανασάκος, Τενίδης, Μαρκοπουλιώτης για 2, άστοχος, το rebound του Τενίδης σηκώνεται και σκοράρει. Το 17, Διαμαντόπουλος τώρα θέλει να περάσει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ, υπέροχη προσπάθεια. Μέσα και βολή. Μειώνουν στους 6 τώρα τη διαφορά. Η Μπλετ, Τενίδης, Μαρκοπουλιώτης και Σεφέρης για 3, άστοχος. Στην άλλη άκρη τώρα τρέχει ο Διαμαντόπουλος. Αθανασιάδης περνάει στο σπάσιμο της μέσης, αστοχή. Τώρα τρέχει ο Σεφέρης πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη. Θα φύγει ο ίδιος, σηκώνεται με το δεξί, αλλά είναι άστοχος. Και τώρα με τη σειρά του τρέχει ο Διαμαντόπουλος στην ομάδα του. Να πάει μέσα στο τέλος, θα βγάλει μια πάσα έξω όμως. Αθανασιάδης, η πάσα δεν είναι καλή, κλέβει ο Μαρκοπουλιώτης και τρέχει στην άλλη άκρη. Πάει μέχρι το λέει και θα σκοράρει. 11-19. Ωραίος ρυθμός το 4 δεκάλεπτο. Μπάλα τώρα είναι ο Μανίνας, παίζει με πλάτη ωραία, γυρίζει, δεν θα σκοράρει. Το Χατζηγνατίου μαζεύει και βρίσκει το φάουλ.
μια αλλαγή ο Θανασιάδης στον πάγκο, θα περάσει ο Πλάκα στη θέση του. Αναφορά από την baseline. Διαμαντόπουλος εμείνε μόνος του και το πήρε από μέση απόσταση, το βάλε. Έχει μπει φουριώδης από τον πάγκο. Δεκατρία-19. Και τώρα ο Θανασάκος του πάσα παρακινδυνευμένη, αλλά φτάνει στο Σεφέρ και γίνω ωραία στο Μαρκοπουλιώτη, αλλά υπάρχουν βήματα. Τον πάρει. Μανίνας τώρα στην μπάλα και Πλάκας. Παίζει με πλάτη, weak side, Διαμαντόπουλος η προσποίηση και το τρίποντο άστοχο. Μια γρήγορη πάσα μπροστά τώρα ο Σεφέρης. Θέλει να γυρίσει με τη reverse. Την μπάλα βγάζει ο Διαμαντόπουλος. Έχουμε και μια αλλαγή ο Ιφτιχάρ στο παρκέ. Σε επαναφέρει για τον Αθανασάκο. Μαρκοπουλιώτης, Αθανασάκος, Σεφέρης για τρεις. Άστοχος, το rebound του Μαρκοπουλιώτη. Προσποιήθηκε και έβγαλε έξω. Για τρεις ο Αθανασάκος, ούτε εκείνος βάζει. Ο Γατζιγνατίου τώρα θέλει να περάσει παραλίγο το λάθος. Την μπάλα βγάζουν οι Ελλανταλών. Για τρεις ο Παπαδόπουλος από τη γωνία. Μέσα. 16-19. Στην μπάλα τώρα ένας Εφέρης. Αθανασάκος. Θα οργανώσει εκείνο στην ομάδα του. Μαρκοπουλιώτης και στη γωνία ο Σεφέρης. Πέρασε μέσα, υπάρχουν βήματα όμως. Και time out από τους Αλαντάλων, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γυρίσαμε. Χατζηγνατίου και Μανίνας άλλαξαν υπέροχα. Ξανά εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν πάσα τώρα αυτό. Όπως την άκρη ο Μανίνας σκοράρει. <Το-> 18-19. 7-0 το σερί. Ρεμάλ Μαντρί, ωραία, η πάσα του Αθανασάκου μένε, γασικώθηκε, δεν το βάλε. Στην άλλη άκρη η Χάρ κερδίζει ένα φάουλ. Για τρεις ο Μανίνας από μακριά τώρα, αστοχή, προσπαθεί ο Πλάκας στο rebound, βγάζει μια πάσα έξω, ο Παπαδόπουλος ξανά δεν το βάζει αυτή τη φορά. Συγγνώμη ο Πλάκας, όχι είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά είπα. Σεφέρης, Γυρούκης, Αθανασάκος, Σεφέρης, θα κλέψει ο Πλάκας με την deflection, τον εφηδιασμό τώρα, φάουλ του Αθανασάκου. Τρίτο φάουλ του Αθανασάκου. Πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Δεν έχουν και πολλά άτομα. Αλλά αντάλλον μόλις 6 σήμερα. 9 η Ρεμάλ Μαντρία. Χατζηγνατίου πόδι τώρα έχουμε. Από τους αλλαντάλλων. Πλάκα στα επαναφέρει για τον Παπαδόπουλο. Ιφτιχάρ, ένα σκουρ του Μανίνα. Χατζηγνατίου από την κορυφή αμέσως για τρεις αστοχή. Μαζί του σε τέλος και φάουλ στη συνέχεια.
2 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Σεφέρης και Αθανασάκος στην μπάλα. Ξανά ο Δημήτρης. Σακός. Σεφέρης θα περάσει η πάσα. Μαρκοπουλιώτης. Αθανασάκος θα περάσει μέσα. Υπάρχει φάουλ. Δύο βολές. Μέσα η δεύτερη. Μέγα 8-20 το σκορ. Χατζηγνατίου. Βλέπεις τη γωνία του Παπαδόπουλου. Εκείνος οπλίζει. Εκτελεί αλλά είναι άστοχος στο ριμπάν του Γαριφάλου. Τους βάζει το καλάθι από κοντά. Όλα, ζωφαρίζει η Real Madrid. Γιουρούκης ενώ ετοιμάζεται και ο Χτενίδης να επιστρέψει για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Μένεγας πήγαμε στο τελευταίο λεπτό, 10 δευτερόλεπτα για τους Αλαντάλλων. Παρκοπουλιώτης από την ωραία πάσα του Αθανασάκου, είναι άστοχος. Και τώρα ο Ιφτιχάρ στην μπάλα. Δεν έχουν ομαδικά να δώσουν οι δύο ομάδες. Ο Ιφτιχάρ κρατάει και περνάει υπέροχα. Η πάσα Χατζηγνατίου, Γαριφάλου, 3 δευτερόλεπτα. Και μια αλλαγή. Τώρα ο Κτενίδης στο παρκέ στη θέση του Αθανασάκου. Παιχνίδι 2 κατοχών. Ο Κτενίδης είναι στην μπάλα. Σεφέρει, συγγνώμη. Ξανά ο Κτενίδης. Γωνία, βγήκε ο Γιουρούκης και το πήρε για τρεις με άμυνα, το βάζει, παίρνει και το φάουλ. Τρομερό τρίποντο από το Γιάννη Γιουρούκη και μία βολή έχει. Και επομένουν μετά 20 δευτερόλεπτα. Ρεάλ Μαδρίτ βάζει και τη βολή ο Γιάννης Γιουρούκης και με αυτό το τετράποντο στέλνει τη διαφορά στους 4. Τελευταία κατοχή του πρώτου μέρους λοιπόν ολόκληρη για τη Ρεάλ Μαδρίτ. Θα κλέψει ο Χτενίδης. Υπάρχει φάουλ τώρα εδώ για την κίνδυνη σύγκρουση. Πιστεύουμε κάτι σοβαρό. Επιστρέψαμε. Φάουλ έχει δοθεί στον Χτενίδη στην προσπάθειά του να κλέψει, δέχτηκε με φάουλ. Είναι 5ο ομαδικό και 2 βολές για τον Χατζηγνατίου. Έξω η πρωτή. Έξω και η δεύτερη. Το rebound ποιος, ο Γιουρούκης μαζεύει, δεν μια πάσα μπροστά, τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο μέρος, 5, ο Χτενίδης, ο Σεφέρης κρατάει, σηκώθηκε στην εκνοή, δεν το βάλε, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος, 20-24 μπροστά η Αλαντάλλων, επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτ με τους Αλαντάλλων. Η Ρεάλ ισορρόπησε και έφτασε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Σε 20 όλα τώρα προηγούνται με 20-24 οι Αλαντάλλων σε ένα κλειστό παιχνίδι γενικά. Γιουρούκης ωραία, η πάσα εδώ, Χτενίδης θα κλέψει ο Αθανασιάδης. Την παλαβγάζει ο Χτενίδης. Όχι, πήρε μάλ βγάζει. Σεφέρης. Μαρκοπουλιο, συγγνώμη, Μένεγας για δύο άστοχους. Έχει... υπάρχει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια του
Γαριφάλου στην προσπάθεια του για το rebound. Τενίδης γιατί σαν τη γωνία είναι ο Γυρούκης, αλλά άστοχος. Τώρα η πάσα δεν είναι καλή, πιστικά γίνεται το λάθος. Σάκος τώρα. Συγγνώμη, Γυρούκης, ο Σεφέρης, όλο μόναχος. Ζυγίζει, παίρνει και σκοράρει. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τους Αλαγκάλων. Λοιπόν, το τρίποντο του Γυρούκη, συγγνώμη, του Σεφέρη. Ο Γαριφάλου τώρα και ο Πλάκας. Η Φτιχάρ περνάει, σηκώνεται και σκοράρει. Άμεση απάντηση. Και τώρα σε φέρει στην μπάλα. Αθανασάκος, Γυρούκης, Αθανασάκος, ο Σεφέρης κρατάει. Στη γωνιά ο Γυρούκης, Αθανασάκος, Κτενίδης, 3 δευτερόλεπτα σηκώνεται εκτός ισορροπίας και σκοράει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Για το 22-29. Και τώρα η Φτιχάρ πάσα πάει στο Γαριφάλου, γυρίζει εκείνος, δεν θα βάλει το καλάθι. Και τώρα Θανασάκος και Σεφέρης. Ο Άγης Σανά. Σεφέρης. Πάσα ωραία, ο Κτενίδης για δύο, άστοχος. Το rebound γίνεται λάθος εκεί, όμως την μπάλα μαζεύει ο Μένεγας και σκοράρει. 22-31. Ρούκης και Πλάκας, επειδή ήρθε από την baseline, γυρίζει υπέροχα. Δεν θα βάλει μες το καλάθι. Ευκαιρία να κάνουν διψήφια τη διαφορά τώρα οι άσπροι. Για τρεις ο Γυρούκης, το βάζει. Yeah. 22-34 λοιπόν. Yeah. Για να δούμε την αντίδραση τώρα στις Real Madrid. Δεν είναι καλή, πάσα από το Ιστιχάρ, γίνεται το λάθος. Διαφορά στους 12-2-10 το επιμέρου σκορ μέχρι στιγμή στην περίοδο. Γυρούκης και Σεφέρης. Πίστασε για 3, το πήρε για 2 μετά την προσπίση, δεν το βαλέ. Και τώρα Ευτυχάρ τρέχει την ομάδα του, η πάσα ωραία. Γαριφάλου, Αθανασιάδης για 3, άστοχος. Το ριμπάν του Ρούκια, αλλά υπάρχει φάουλ. Είναι στην μπάλα. Κτενίδης, Αθανασάκος, ο Γυρούκης και ο Κτενίδης. Αθανασάκος σηκώθηκε, όχι, πάσα ήτανε. Ο Σεφέρης, 2 δευτερόλεπτα, υπάρχει φάουλ, όχι, τυπλή τρίπλα. Αλλά για τη Real Madrid, Αθανασιάδης κρατάει, σηκώνεται μια πάσα, ήτανε, δεν είναι καλή, δεν καταφέρνει, βάρη φάουλ να τη βιάσει. Και τώρα ο Αθανασάκος θα οργανώσει ξανά στους Αλαντάλων. Σεφέρης,
Πάσα ωραία, Χενίδη στο κόψιμο του Μένεγα, σηκώθηκε εκείνος. Δεν έβαλε το καλάθι, πολύ όμορφη επίδεση εδώ. Των Αλαντάλων υπάρχουν δύο βολές για τον Αντώνη Μένεγα. Έξω η πρώτη. Ο Ιφτιχάρης είναι στην μπάλα. Σηκώνεται για δύο και το βάζει. Τώρα στην μπάλα ενός Εφέρης. Αθανασάκος, Γυρούκης, Αθανασάκος, το πήρε όχι, βλέπει το Γυρούκη, εκείνος θα το πάρει από τη γωνία, δεν το βάζει το rebound του Χτενίδη όμως, κρατάει εκείνος η πάσα υπέροχη, την παλαβγάζουν και στις Ρεμάλ. Μένεγας, για τρεις ο Αθανασάκος την εκνοείδε σκοράρει και έχει τελειώσει και το 24 τώρα. Τώρα Εφτιχάρ, θα γίνει το λάθος, κλείπει ο Γυρούκης στην μπάλα. Αθανασάκος και Σεφέρης. Βλέπει τον Αθανασάκο. Γυρούκης, Αθανασάκος, ξανά Γυρούκης, πέρασε μέσα. Τενίδης, περνάει, σηκώνεται για δύο, δεν σκοράρει. Καλή άμυνα της Ρεμάλ εδώ. 24-34, ο Ιφτιχάρ βάζει μια πάσα, Ρούκης και Αθανασιάδης, κρατάει, σηκώνεται, δεν θα βάλει το καλάθι. Τώρα ο Αθανασάκος είναι στην μπάλα. Τενίδης, Αθανασάκος, παραδείγμα το λάθος, Αθανασιάδης βγάζει. Ομάδες, Ατζεγνατίου και Μανίνα στις θέσεις Αθανασιάδη και Πλάκα και Παπαδόπουλος στις θέσεις του Γαριφάλου, ενώ έχει περάσει και ο Μαρκοπουλιώτης στις θέσεις του Χτενίδη για τους Αλαντάλων, παίρνει εδώ την μπάλα Τσεφέρης από μακριά, το παίρνει, δεν το βάζει. Παραμένει διαφορά διψήφια, 3,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Ατζηγνατίου και Ιφτιχάρ, Μανίνας για τρεις, δεν σκοράρει. Και τώρα τρέχει ο Σεφέρης γρήγορα, στην άλλη άκρη. Μαρκοπουλιώτης, σε επίθεση για τους άσπρους. Σεφέρης για δύο, άσπρος. Ατζηγνατίου τώρα. Σηκώνεται για δύο μετά το screen, είναι άστοχος. Στην μπάλα τώρα είναι ο Γυρούκης. Η πάσα πάει στο Μαρκοπουλιώτη, Αθανασάκος. Θέλει να περάσει, η πάσα ωραία από κοντά ο Μένεγας. Τρομερή συνεργασία εδώ. Αλαντάλο. Στους 12 διαφορά ξανά. Μανίνας. Πάσα πάει στον Ιφτιχάρ. Κρατάει εκείνος, σηκώνεται εκτός της ισορροπίας, δεν σκοράρει. Και τώρα Σεφέρης.
να προσπαθήσει να διεισδύσει. Αφήνει στο Μένεγα εκείνος για δύο άστοχος. Την άλλη άκρη τώρα δείχνει γρήγορα ο Διαμαντόπουλος. Καλά του και φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Αθανασάκου, θα κάτσει στον πάγκο. Να προσέξει τώρα. Ανάσα αυτή για τη Ρεμάλ με την βολή θα καταφέρουν να μειώσουν και σε μονοψήφια επίπεδα μετά από πολλή ώρα. Το 27-36 διαφορά στους 9 σε Φέρης. Τενίδης Κυρούκης προσποιήθηκε, σηκώθηκε για τρεις και το βάλε κι αυτό. Απίστευτος. Κάνει τους 10 πόντους με 3 στα 6 τρίποντα και μία βολή. Έχει και 6 rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο. Αυξεγάδια στο παιχνίδι σήμερα για τον Γιάννη Κυρούκη. Εκείνος και ο Αθανασάκος έχουν πάρει από το χέρι την ομάδα τους. Μανίνας και Ιφτιχάρ, ωραία προσποίηση. Υπάρχει φάουλ του Μένεγα. Παπαδόπουλος, Χατζιγνατίου, δεν είναι καλή πάσα, κλείδω Μαρκοπουλιώτης. Έχει στην άλλη άκρη 3-2. Η πάσα του Χτενίδη τρομερή, ο Ξεφέρης από κοντά, σκόραρι. Φάση. Ο Ιφτιχάρ τώρα και Χατζηγνατίου στην άλλη άκρη, σηκώνεται για δύο, δεν θα βάλει το καλάθι. Την μπάλα βγάζουν οι άλλα γκάλων όμως. Θα γίνει παραλίγο το λάθος τώρα. Κρατάει ο Διαμαντόπουλος. Να περάσει η πάσα Χατζηγνατίου. Παπαδόπουλος για τρεις, άστοχος. Την μπάλα βγάζει ο Γυρούκης στη συνέχεια. Χατζηγνατίου, Διαμαντόπουλος, παιχνίδι 2 καταφώνουμε. Χατζηγνατίου, θα περάσει ωραία, δεν είναι καλό το τελείωμα, επιμένει ο ίδιος, σηκώνεται, καλά του και φάουλ. Δεν είναι εδώ ο Σωτήρης και δικαιώθηκε. 29-41. Μέσα τη βολή. 30-41. Τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Σε Φέρης, τελειώνει ο χρόνος. Στη γωνία υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Έξυπνο φάουλ, τέταρτο ομαδικό της Ρεμάλ. Επαναφέρει ο Μαρκοπουλιώτης, 2,5 δευτερόλεπτα. Γυρούκης για 3. Άστοχος. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος, 30-41 μπροστά. Πάντα οι Αλαντάλων, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Ο Ιφτιχάρ και ο Παπαδόπουλος, 30-41 το σκορ. Ο Διαμαντόπουλος τώρα. Μανίνας έχει πάρει την μπάλα χαμηλά, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη. Ο
Σεφέρης είναι στην μπάλα. Τενίδης, Μαρκοπουλιώτης για δύο, καλάθι και φάουλ. 32-43. Έξω η βολή. Μπάλα βγάζει ο Μανίνας. Επαναφέρει ο Μαρκοπουλιώτης, Γυρούκης, Σεφέρης, περνάει, σηκώθηκε και έβαλε. 32-45. Στο συν 13 διαφορά έχουμε ένα προβάδισμα ασφαλείας αυτή τη στιγμή, ή άλλα αντάλλον αν υπάρχει πολλοί σκόνους ακόμη. Για να δούμε αν θα πούν η τελευταία τους λέξη σε λίγο. Οι παίκτες της Ρεμάλ, ωραία συνεργασία εδώ με το φόλο, θα τσιγνατή προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει όμως. Έχουμε τον εφηδιασμό με τον Κτενίδη. Πάσα ωραία. Μάρκο Πουλιώτης θα σκοράρει. Ιφτιχάρ και Μανίνας. Ωραία η προσποίηση του Γιάννη. Σηκώνεται για δύο με το ταμπλό. Και θα βάλει το καλάθι. 34-47. 8,5 λεπτά για το φινάλε. Γυρούκης, Σεφέρης, πάσα πάει μέσα, παραλίγο το λάθος, κρατάει ο Χτενίρης, θα κάνει όμως το λάθος τελικά εκείνος. Εφηδιασμός για τη Ρεμάλ, ο Ιφτιχάρ θέλει να τρέξει, φάουλ του Σεφέρη, έξυπνο. Μανίνας, ωραία προσποίηση, περνάει, σηκώνεται, δεν θα σκοράρει αυτή τη φορά, ο Πλάκας στο rebound, εκείνος θα βάλει. 5-5. Γυρούκης τώρα, Σεφέρης, Μαρκοπουλιώτης, Γυρούκης, Μένεγας, ο Γυρούκης και τώρα ο Σεφέρης προσπαθεί να παίξει κάθετα, θα στοχίσει το τελείωμα, ο Μένεγας είναι εκεί, υπάρχει φάουλ. Δύο βολές, διαφορά στους 11. Προσπαθεί ο Γυρούκης και θα καταφέρει να την βοηθεί του Σεφέρη. Γυρούκης ξανά, η πάσα υπέροχη, ο Μένεγας σε μια τρομερή συνεργασία εδώ. Απίστευτη συνεργασία. Μανίνας τώρα σηκώνεται για δύο, δεν βάζει το καλάθι. Το rebound του ίδιου, η πάσα για τρεις, άστοχος, μάζεψε ο Χτενίδης τώρα. Την άλλη άκρη, Χτενίδης και Σεφέρης από τη γωνία, άστοχος. Την μπάλα τώρα Ιφτιχάρ. Μανίνας, Χατζηγνατίου. Ιφτιχάρ, Μανίνας για δύο, μέσα. 38-49. Και τώρα ο Σεφέρης. Μαρκοπουλιώτης, άστοχος. Και τώρα Πλάκας και Ιφτιχάρ στην άλλη άκρη, την ευκαιρία η ομάδα των μπλε να μειώσει. Ο Χατζηγνατίου είναι στην μπάλα.
Μανίνας το πήρε για τρεις. Δεν το βάλε, το έκανα αυτό το τρίποντο, δεν το πήραν όμως. Η μπλε, ο Γιρούκης φτάνει στο WW μάλιστα με αυτό το rebound. Πήρε Τενίδης, Μαρκοπουλιώτης, Σεφέρης. Μένεγας κρατάει, βγάζει έξω, Σεφέρης πάτησε και σκόραρε. Τρομερό τελευταίο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. 38-52 το σκορ τώρα. Κρίσιμο αυτό το τρίποντο. Μανίνας και Ιφτιχάρα αλλάζουν την μπάλα. Χατζηγνατίου θα περάσει μέσα. Υπάρχει τώρα χαμηλά. Και υπάρχει time out στο παιχνίδι. Γύρισαμε. Πέντε λεπτά για το φινάλε. Ο Πλάκας. Αλφανασιάδης και Παπαδόπουλος εκτελεί, δεν το βάζει. Μια μεγάλη πάσα του Αθανασάκου, Σεφέρης, κρατάει, πιέζεται, θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Πλάκας την μπάλα. Και τώρα ο Πλάκας στην άλλη άκρη, Χατζηγνατίου, θα σηκωθεί για δύο και θα το βάλει. 40-52 τελευταίες προσπάθειες. Ρεμάλ Μαντρίτ να διεκδικήσει κάτω το παιχνίδι. Υπάρχει δρόμος ακόμη. 40-52 το σκορ. Σε φέρει στην μπάλα και από την baseline. Πάσα τρομερή. Τενίδης 3 δευτερόλεπτα. Ο Ιφτιχάρ είναι στην μπάλα. Χατζηγνατίου και Αθανασιάδης κρατάει, πέρασε όμορφα και έβαλε το καλάθι εδώ, κάνει τους 7 πόντους και μειώνει στους 10. Αθανασάκος άλλαξε με τον Τενίδη. Μαρκοπουλιώτης και Γιρούκης, την μπάλα βγάζει ο Αθανασιάδης εκτός. Τενίδης θα περάσει ανάποδο τελείωμα, φάουλ του Χατζηγνατίου. Δύο βολές για τον Γιώργο Τενίδη. Μέσα η πρωτή. Η δεύτερη, το rebound με ένα δίκτυο του Ασάκου. Γιρούκης από την κορυφή για τρεις. Μέσα και αυτό από Γιάννη Γιρούκη που κάνει το μάτς της ζωής του. 13 πόντι, 10 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο. 42-56. Χατζηγνατίου πήρε τα βήματα. Αθανασιάδης βήματα. Από εκείνον έχουμε μια αλλαγή, ο Ρούκης στο παρκέτ. Στην μπάλα Αθανασάκος. Μαρκοπουλιώτης, Σεφέρης, Αθανασάκος για τρεις. Άστοχος. Τώρα στην μπάλα είναι ο Πλάκας, στην άλλη άκρη. Χατζηγνατίου το παίρνει, δεν το βάζει. Ο Σεφέρης τρέχει πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη. Τρομερό το coast to coast. Υπάρχει φάουλ. Έμεινε η μπάλα εκεί. Προσπάθησε ο Πλάκας τώρα, δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν δύο βολές για τον Δημήτρη Σεφέρη.
εξεπλωτή. Έξω και η δεύτερη, το rebound του Πλάκα. Θα περάσει. Τιχτιχάρ, Γαριφάλου, Ρούκης. Για τρεις ο Πλάκας, άστοχος, το rebound από Ανασιάδη, πατάει για δύο, δεν το βάζει ούτε εκείνος, το rebound του Πλάκα, για τρεις ξανά, άστοχος, το rebound του Γαριφάλου αυτή τη φορά ούτε εκείνος όμως. Και στην άλλη άκρη τώρα γίνεται το λάθος, λέει ο Ρουκής, για τρεις ο Ιφτιχάρ, ούτε εκείνος βάζει. Περνάμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Κατά πάσα πιθανότητα οι Λαντάλλον θα πάρουν τη νίκη. Κυνηγούν ένα θαύμα τώρα η Ρεμάλ Μαντρί. Αλλά οι άσπροι θα το πάρουν λογικά. Θα κλείσουν με νίκη και στη δεύτερη θέση την κανονική διάρκεια της σεζόν. Ο Μαρκοπουλιώτης για τρεις, άστοχος. Τρέχει τώρα ο Ιφτιχάρ, Αθανασιάδης για δύο, άστοχος. Τώρα ο Θανασάκος. Γυρουκής πήρε ακόμα ένα τρίποντο, δεν το έβαλε όμως αυτό. Και τώρα ο Ιφτιχάρ είναι στο Ρούκι, πάσα ωραία, Γαριφάλου, το βάζει. Υπάρχει time out στο παιχνίδι, επιστρέφουμε. Ζήσαμε. Ένα time out ανάσας, από ό,τι κατάλαβα πιο πολύ ήταν αυτό. Μένε Γασγυρούκης, Αθανασάκος. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται, θα περάσει μέσα ο Αθανασάκος. Μια τρομερή ενέργεια εδώ. Και τώρα ευτυχά Ρούκης σηκώθηκε, δεν το βαλέ, το rebound του Πλάκα. Εκείνος θα βαλεί. Στα 46-58, μια μεγάλη πάσα του Αθανασάκου, δεν είναι καλή, κλέβει ο Ρούκης. Και τώρα ο Αθανασιάδης, η πάσα Γαριφάλου, γυρίζει και βάζει. Στα 48-58, παιχνίδι 2 κατ' οχούν. Κρατάει ο Γυρούκης. Θα γίνει το λάθος, κλέβει ο Πλάκας. Θα πατήσει και για 3. Δεν το βάζει. Τώρα ο Σεφέρης. Δεν θα κάνουν επίθεση Αλαντάλλων. Τελικό σκορ 48-58. Την νίκη θα πάρουν οι Αλαντάλλων λοιπόν. Τίποτα άλλο για την ώρα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Και καλό σας βράδυ.